Κύριε Σακαλίδη, για Κατακαλίδης, το Κατακαλίδης λέγουμε. Κατακαλίδης. Κατακαλίδης. Ναι. Κύριε Κατακαλίδη, για το σημερινό παιχνίδι, να μας πείτε μερικά λόγια, μιας και είδαμε την ομάδα σας μετά το Κιγκελέ, σήμερα κάνετε και την έκπληξη μέσα στην έδρα της αναγέννησης. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους ανθρώπους της αναγέννησης Άρτας για την άψογη φιλοξενία. Πραγματικά, είναι φιλοξενίες που προάγουν το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά το παιχνίδι, θέλω να πω ότι ήρθαμε απόλυτα προετοιμασμένοι. Πιστεύαμε πάρα πολύ στη δουλειά που κάναμε όλη τη βδομάδα. Ήμασταν και είχαμε την ψυχολογία από τη νίκη με τον Κιλελέρ, που ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ έμπειρη ομάδα. Νομίζω ότι κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Τακτικά, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, τακτικά ήταν άψογη και θεωρώ ότι ήταν μια δίκαιη νίκη. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται, είτε συγκεντρώνετε κάποιους βαθμούς, έχετε φτάσει στους 13 πλέον. Εμείς ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα, είχαμε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Επουδενή δεν μπορούμε να πούμε ότι σηκώσαμε κεφάλι. Τα κεφάλια κάτω, συνεχίζουμε να δουλεύουμε, έχουμε πίστη. Κάθε παιχνίδι για μας είναι ένας τελικός, όσο και αν αυτό ακούγεται πολύ τετριμένο. Πώς το βλέπετε το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, γιατί βλέπουμε ότι οι μικρές θεωρητικά ομάδες αρχίζουν να ανεβαίνουν. Θεωρώ ότι, γιατί για τον δεύτερο όμιλο θα μιλήσω εγώ, ότι είναι ένας συναρπαστικός όμιλος. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν άλλους στόχους, θέλουν να κάνουν απόλυτο πρωταθλητισμό και άλλες που θέλουν να σωθούν. Παρ' όλα αυτά, οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Βλέπετε τα αποτελέσματα, πώς έρχονται. Σίγουρα η ποιότητα και τα budget μετράνε, αλλά νομίζω μετράει και η δουλειά που κάνει ο καθένας και η πίστη που έχει για την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Αγγέλη, μία ακόμη ήττα μέσα στην έδρα μας αυτή τη φορά. Πόσο θα μας στοιχήσει το ήττα αυτή, η σημερινή, για τη συνέχεια, ψυχολογικά? Είναι δεύτερο κακό παιχνίδι που κάνουμε σε σειρά. Απλώς όμως μην ισοπεδώνουμε την προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά από το καλοκαίρι και τη μεγάλη προσπάθεια και στις προπονήσεις και γενικά τον αγώνα που έκανε η ομάδα για να ξεκινήσει στην ουσία το 0. Θα βάζουμε το κεφάλι κάτω, θα μιλήσουμε με τα παιδιά στη εβδομάδα και στους συνεργάτες μου, να δούμε τι φταίει και έχει αυτή η πτώση αυτές τις αγωνιστικές η ομάδα μας. Σε άλλα παιχνίδια είδαμε ότι υπήρχε αρκετή μεγάλη διάθεση των παιχτών για να προσφέρουν. Σήμερα όμως είδαμε το αντίθετο. Προσπαθούσαν, αλλά δεν τους έβγαιναν κάποια πράγματα. Μην έχουμε σε δικαιολογίες. Η διάθεση πάντα υπάρχει από τους ποδοσφαιριστές μου. Σήμερα είχαμε πολλά προβλήματα τραυματισμών και με κάρτες και επομένως δεν μπορούσαμε να δώσουμε και μια βοήθεια εμείς από τον πάγκο στην ομάδα. Για τη συνέχεια. Προσπαθούμε, όπως είπε και ο αντίπαλος προπονητής. Οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων δεν είναι πολύ μεγάλες, έχει πολύ δρόμο ακόμα και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στην ομάδα και εδώ. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι έτοιμος όταν θέλετε. Κύριε Πούλιο, για το σημερινό παιχνίδι, να μας πείτε μερικά πράγματα. Σαν πρωταγωνιστής που είστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Από την αρχή της εβδομάδας δουλέψαμε. Είπαμε ότι πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι, είναι και το προηγούμενο. Και γενικότερα έχουμε αδικηθεί, έχουμε κάνει, μόνοι μας έχουμε κάνει και καλές εμφανίσεις και κακές και η ομάδα αδικείται από τη θέση που βρίσκεται. Σήμερα από το προηγούμενο παιχνίδι βασικά έχουμε κάνει την αρχή για να κάνουμε ένα σερί και να ανεβούμε στην βαθμολογία. Αυτό πήγε πολύ καλά το παιχνίδι, συγχαρητήρια και στην Άρτα, ήταν πολύ αξιόμαχη. Και κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με τη Θεία Βακατσικά. Οι στόχοι σας? Οι στόχοι μας από την αρχή της χρονιάς είναι να σωθούμε, να παίξουμε και ένα καλό ποδόσφαιρο που σήμερα τα καταφέραμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, παρόλο που το γήπεδο δεν ήταν τόσο καλό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την προσπάθεια της ομάδας μας. Και αυτό οφείλεται και στον προπονητή μας που όλη τη βδομάδα προπονηθήκαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί έβρεχε πάρα πολύ και το γήπεδο δεν ήταν τόσο καλό. Αλλά καταφέραμε και κάναμε, αποδώσαμε το μέγιστο δυνατό σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λισβέρα, τι έφτιαξε σήμερα? Αυτό που είπες απλά. Πρώτον, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο της Άρτας.
διεύθυνση σήμερα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στα παιδιά. Έφτιαξε ότι είναι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Δεν μας βγαίνει τίποτα. Φάνηκε μέσα στο. Δεν μας βγαίνει. Προσπαθούμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε που έχουμε κερδίσει τόσα παιχνίδια. Εμείς έχουμε χάσει τώρα, δεν μας βγαίνει. Θα κάτσουμε από εβδομάδα, πρέπει να κάτσουμε να μιλήσουμε σαν άντρες. Αυτό που κάνουμε συνέχεια. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Η ομάδα της Άρτας χτίζεται πετραδάκι-πετραδάκι από παντού. Για να φέρουμε την αναγέννηση, να ξαναγίνει η ομάδα ιστορική. Εμείς δεν χάνουμε ούτε το στόχο μας, ούτε αυτό που έχουμε σαν ομάδα. Θέλουμε να φτιάξουμε την ομάδα, την αναγέννηση Άρτας. Αυτή που πρέπει να είναι. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Τίποτα δεν είχαμε καταφέρει, τίποτα δεν έγινε και τώρα. Είναι μια περίοδος που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο σε όλες τις ομάδες και εμείς πρέπει να βγούμε μπροστά. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Βρούμε.